Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Υπάρχει Λύση, όπου καθημερινά είμαστε μαζί σας. Σε λίγο με τους εκλεκτούς καλεσμένους θα συζητήσουμε. Αναστέλλονται τεκμήρια και ηλεκτρονικές αποδείξεις. Κερδισμένοι θα είναι οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στο καθεστώς των βαρέων επαγγελμάτων, δεδομένου ότι έχουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις ταξιοδότησης, ενώ δεν υπάγονται και στα νέα όρια ηλικίας από το 2022. Επίσης, επίδομα παιδιού έρχονται αυξήσεις από 28 έως 168 ευρώ το μήνα. Θα απαντήσουμε σε όλα τα μηνύματά σας, θα ανοίξουμε τα μικρόφωνα και βεβαίως θα δώσουμε λύσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Την αναστολή των τεκμηρίων και των ηλεκτρονικών αποδείξεων προκειμένου να αποφευθεί εν μέσω πανδημίας η βεβαίωση φόρων στους φορολογουμένους δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο. Για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις θα υπάρξει ρύθμιση, ανέφερε χθες ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σκυλακάκης, ενώ για τα τεκμήρια σημείωσε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού υπέστη πλήγμα, επισημένοντας ότι υπάρχει δικαιοσύνη και λογική από πλευράς της κυβέρνησης. Αυξήσεις στο επίδομα παιδιού θα δουν φέτος δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι λόγω των μειωμένων εισοδηματικών που είχαν το 2020. Οι αυξήσεις θα κυμαίνονται από 28 έως 168 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και τα νέα εισοδηματικά κλιμάκια στα οποία θα καταταγούν με βάση τις δηλώσεις του 2021. Λόγω των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία για πρώτη φορά θα πάρουν επίδομα οικογένειες που αποκλείονταν της παροχής αυτής στο παρελθόν επειδή είχαν υψηλότερο εισόδημα από αυτό που προέβλεπε κάθε κατηγορία. Από την 5η 4 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν στους δικαιούχους τα 534 ευρώ για τις αναστολές μηνός Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, ενώ 29 Ιανουαρίου θα πληρωθεί το δεύτερο μέρος από το δώρο Χριστουγέννων στους δικαιούχους που βρίσκονταν σε αναστολή εργασίας κατά το διάστημα από 1η έως 31 Δεκεμβρίου. Τώρα, από την 5η 4 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, ο μηχανισμός Συνεργασία για το Δεκέμβριο του 20, η αναλογία δώρο Χριστουγέννων για το Δεκέμβριο του 20 στο πλαίσιο της συνεργασίας. Στα 220 ευρώ ανέρχεται το ποσό βάσει του οποίου το σύστημα TaxisNet θα υπολογίσει το επίδομα θέρμανσης για κάθε οικισμό της χώρας και για κάθε νοικοκυριό του οικισμού που έχει υποβάλει αίτηση για την ίσπραξη του επιδόματος και πληρεί τα προβλεπόμενα εισοδηματικά αλλά και περιουσιακά κριτήρια. Να δούμε με το επίδομα θέρμανσης από 80 έως και 650 ευρώ η επιδότηση σε 700.000 νοικοκυριά. Αλλά από ό,τι διαβάσαμε, και αυτό δεν είναι καλό, τα 650 ευρώ, δηλαδή το ανώτερο ποσό, θα πρέπει να έχεις ορισμένες προϋποθέσεις για να το πάρεις. Οι οποίες είναι αυτές. Να κατοικείς σε μια περιοχή η οποία έχει τις πιο δυσβάσταχτες καιρικές συνθήκες και να έχεις 6 παιδιά. Μόνο σε αυτή την περίπτωση παίρνει κάποιος 650 ευρώ. Άρα λοιπόν μην περιμένει πολύ να δουν τα 650 ευρώ να πιστώνουν στους λογαριασμούς τους. Πολύ σωστά είπες, από 80 σε 650 ευρώ θα είναι η επιδότηση. Αφορά 700.000 νοικοκυριά η όλη διαδικασία του επιδόματος θέρμανσης. Ο τρόπος υπολογισμού ποιος είναι? Υπάρχει ένα σταθερό ποσό που είναι ένα τα 220. Ποσό βάσει στο 220. Τι είναι αυτό, Γιάννη, αυτό θα μας πει. Είναι ένα συντελεστής. Άρα είναι αφετηρία το 220. Όχι, γιατί αν ήταν αφετηρία δεν θα παίρνανε οι άλλοι τα 80 ευρώ. Το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται. Έτσι, απλά μπαίνει ένα ποσό τα 220 ευρώ. Έτσι τον έχουν βγάλει τον αλγόριθμο, γι' αυτό υπάρχει και ειδική απομονωμένωση. Το ανώτερο ποσό είναι πολύ λίγοι που θα το πάρουν τα 650 ευρώ. Πολλαπλασιάζεται με το. Αυτό. Με το συντελεστή της επιδότησης. Υπάρχει συντελεστής επιδότησης, είναι αυτό που λέγαμε, οι πολλές χιλιάδες περιοχές που είναι, πόσες ημέρες ήταν με 15 βαθμούς θερμοκρασία κτλ. Υπάρχει ένα συντελεστής λοιπόν και γι' αυτό. Και αυτό που θα βγει πολλαπλασιάζεται και προστίθεται ένα ποσοστό 10% για κάθε τέκνο της οικογένειας. Ακριβώς. Όλος αυτός ο συντελεστής μας κάνει από 80 έως 650 ευρώ, αλλά τα 650 ευρώ, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει περισσότερο πολλής κόσμος, δυστυχώς. Στις πιο ορεινές περιοχές και με 6 παιδιά. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Στο σημείο αυτό, να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας. Φιλοθέη Μακρυδάκη είναι η φοροτεχνικός μας. Καλησπέρα, κυρία Μίτλη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Διονύσης Τεμπονέρας είναι ο εργατολόγος μας. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα σας.
Πρωταγωνιστές αυτή την εκπομπή είστε όλοι εσείς. Γιατί εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε εδώ κάθε απόγευμα στο 901-901. 5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. SBC κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Να πούμε ότι μας βλέπετε και μέσω διαδικτύου στο www.attikatv.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται με την επιστρεπταία προκαταβολή νούμερο 5. Από 27 Ιανουαρίου ξεκίνησαν οι πληρωμές. Πολύ σωστά, κυρία Μίτηλη. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι μέχρι και τις 2 Φεβρουαρίου. Μπορείτε να υποβάλλετε την τελική σας αίτηση. Στην οθόνη θα δείτε ακριβώς τι ποσό δικαιούστε κατά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης της πράξης για την επιστρεπταία προκαταβολή 5. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή και η ανακοίνωση που μας έχει δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι σχεδόν η μισή σου και περισσότεροι απορρίπτονται, κυρία Μίτηλη, στην επιστρεπταία προκαταβολή 5. Με λίγα λόγια, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που έχει δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, από τις 732.968 επιχειρήσεις που κατέθεσαν οριστική αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι δικαιούχοι είναι μόνο οι 361.888. Οι λόγοι τώρα της απόρριψης αυτής της διαδικασίας. Σχεδόν 262.000 επιχειρήσεις παρουσιάζουν αύξηση τζίρου την εν λόγω περίοδο. Δηλαδή, πάμε και συγκρίνουμε τι έσοδα είχαμε το 2019 και τι έσοδα είχαμε το 2020. Και βλέπουμε ότι το 20, παρόλο που υπήρχε πανδημία, είχαμε αύξηση στα έσοδα της επιχείρησης. 94.000 επιχειρήσεις παρουσιάζουν πτώση τζίρου μικρότερη του 20%. Και εδώ να υπενθυμίσουμε ότι είναι απαιτητό στοιχείο η μείωση του τζίρου να είναι άνω του 20%. Το 20% είναι το κατελάχιστο που πρέπει να έχει μειωθεί ο τζίρος σας, προκειμένου να λάβετε και αυτή την ενίσχυση. 12.000 σχεδόν επιχειρήσεις δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς, τα 600 ευρώ, τα οποία τα συγκρίνουμε με το περσινό τετράμινο του 2019. Και τέλος, περίπου 2.274 είναι οι επιχειρήσεις που απορρίπτονται για άλλους λόγους. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι λόγοι, κυρία Μίτηλη? Είναι να μην έχει υποβάλει η επιχείρηση τις απαιτούμενες δηλώσεις ΦΠΑ, να μην έχει κάνει τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, γιατί κάθε επιχείρηση, προκειμένου να μπορέσει να λάβει μέρος σε αυτή την ενίσχυση, πρέπει να είναι καθόλου σωστή όλη η πορεία, όλος ο βίος της επιχείρησης για κάθε ενέργεια που είναι απαιτητή. Σημειώνουμε βεβαίως ότι 61.956 επιχειρήσεις δεν πληρούν ούτε το κριτήριο της πτώσης του τζίρου, αλλά ούτε το ελάχιστο κριτήριο του τζίρου αναφοράς, που όπως είπαμε είναι τα 600 ευρώ. Τώρα, τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που θέλετε να μεταβληθεί αυτό? Αν έχετε απορριπτεί, δεν μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι μία ένσταση, ώστε να εξεταστεί η περίπτωση και βεβαίως να ελέγξετε με το φοροτεχνικό σας εάν τα στοιχεία που έχετε δηλώσει για κάθε μήνα μέσα στο έτος ήταν ορθά ή όχι. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος, γιατί μερικές φορές ένα μηδενικό επιπλέον, ένα μηδενικό λιγότερο, μπορεί να αλλάξει τελείως το αποτέλεσμα. Και βεβαίως περιμένουμε, από ό,τι έχει ανακοινωθεί, και την επιστρεπταία προκαταβολή 6, που καλό είναι να δούμε εάν από τώρα είμαστε σε μια κατάσταση προκειμένου να μπορέσουμε να τη λάβουμε. Η επιστρεπταία προκαταβολή 6 θα έρθει για τους πρώτους μήνες του 2021 και θεωρητικά μέσα στο Φεβρουάριο, Μάρτιο περιμένουμε ανακοινώσεις. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα δοθεί ακόμα επιπλέον ενίσχυση, γιατί η πανδημία συνεχίζεται. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ήδη μέτρα που βοηθούν τους επαγγελματίες και για τον Ιανουάριο και για τον Φεβρουάριο και για τα ενίκια και για τις αναστολές των εργαζομένων. Θα τα δούμε αναλυτικά. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, επειδή διαβάζω και αρκετές ερωτήσεις που στέλνετε για την επιστρεπταία προκαταβολή. Επίσης, πολύ βασική προϋπόθεση είναι και η διατήρηση του προσωπικού. Βεβαίως, εάν τη λάβετε, για να μπορέσετε να κρατήσετε τα χρήματα και να μην βρεθείτε προεκπλήξεως να πρέπει να τα επιστρέψετε, θα πρέπει να γίνει διατήρηση του προσωπικού. Βεβαίως, 1η Νοεμβρίου του 20 μέχρι 31 Μαρτίου του 2021. Πολύ σωστά. Κυρία Βαρβαρά, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα, καλή αρχή. Να κάνω μία ερώτηση θα ήθελα για τον κύριο Τεμπονέρα. Βεβαίως σας ακούει ο κύριος Τεμπονέρας. Ο σύζυγος έχει καταθέσει το φάκελό του για συνταξιοδότηση με 12.000 ημέρες, 62 ετών κλεισμένα, είναι 63 εδώ και κοντεύει ένα χρόνο. Είναι ο φάκελός του στο σημείο που να το αναγνωριστούν 967 μέρες. Από παιδιά και κάποια κενά ασφάλισης.
Απλά θα ήθελα να ρωτήσω, είναι διαδοχική η ασφάλιση, είναι έτοιμος ο φάκελός του, όλα εντάξει. Απλά ήθελα να ρωτήσω, αυτά τα πλασματικά χρόνια, επειδή εμείς δεν γνωρίζουμε, είναι, δηλαδή τι διαδικασία χρειάζεται, τι σημαίνει αναγνώριση δηλαδή, πόσο καιρό θα πάρει αυτό. Παίρνει καιρό, παίρνει μήνες, παίρνει πόσο ας πούμε. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή έχει καταμετρηθεί ο χρόνος ασφάλισης του συζύγου και στα δύο ταμεία τα οποία έχει. Ναι. Βρίσκεται προφανώς στο τελευταίο ταμείο ο φάκελος, εκεί όπου πρόκειται να βγει η απόφαση συνταξιοδότησης. Είναι στο ο απονέμων φορέας που είναι το ΙΚΑ λοιπόν έχει μαζέψει το συνολικό χρόνο μαζί με το συμμετέχοντα φορέα που είναι ο ΑΕ. Στην περίπτωση αυτή έχει συγκεντρωθεί. Ήταν σε άλλο τομέα, το ΣΠΕΑΘ ήταν. ΣΠΕΑΘ λοιπόν. Έχει συγκεντρωθεί λοιπόν ο χρόνος προκειμένου να καταμετρηθεί συνολικά όλος ο χρόνος ασφάλισής του και να δείτε ποιες είναι οι υπολοιπόμενες μέρες ασφάλισης. Με αίτησή σας. Οι υπολοιπόμενες είναι 967. Ωραία. Οι υπολοιπόμενες μέρες λοιπόν θα πρέπει με αίτησή σας να γίνει στο ταμείο, στο τελευταίο ταμείο που είναι το ΙΚΑ δηλαδή, η αίτηση για την εξαγορά. Εκεί θα δηλώσετε πώς θέλετε να πληρώσετε, αν θέλετε να πληρώσετε εφάπαξ, οπότε υπάρχει μια έκπτωση, ή αν θέλετε να πληρώσετε με παρακράτηση μέσα από τη σύνταξη σε αντίστοιχες δόσεις όσοι και οι μήνες που εξαγοράζετε αυτή τη στιγμή. Εφόσον κάνετε αίτηση για εφάπαξ εξόφυλης, υπάρχει μια έκπτωση 2% για κάθε χρόνο που εξαγοράζετε, περίπου δηλαδή 6% θα είναι η έκπτωση που θα έχετε εσείς. Θα κάνετε μια αίτηση στο ταμείο, θα συνυποβάλλετε εκεί τα δικαιολογικά που θα σας ζητήσουν για την αναγνώριση. Πρακτικά, ουσιαστικά, αφού έχετε κενά, δεν χρειάζεται να πάτε κάποιο δικαιολογητικό. Αν κάνετε και εξαγορά λόγω τέκνου, θα πρέπει να προσκομίσετε και ένα επιστοπικό οικογενειακής κατάστασης. Και από εκεί και πέρα θα σας βγάλει το κόστος. Συγγνώμη, επειδή έχουν κατατεθεί αυτά και μου. Ωραία. Δηλαδή εφόσον έχει κατατεθεί, αυτό που μένει να δηλώσετε είναι το πώς θα πληρώσετε τα χρήματα αυτά. Αν θα τα δώσετε εφάπαξ δηλαδή. Προφανώς από το φορέα για να με ενημερώσει. Ακριβώς. Επειδή αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι ειδικές, θα πρέπει να κάνετε ένα αίτημα ηλεκτρονικό προς τον ΕΦΚΑ, προς το υποκατάστημα εκεί όπου εκκρεμεί ο φάκελός αυτή τη στιγμή, ή να μιλήσετε τηλεφωνικά ενδεχομένως, αν μπορείτε να βρείτε επικοινωνία με κάποιον υπάλληλο, να στείλετε με fax ή με email την υπεύθυνη δήλωση που θα σας ζητήσουν για τον τρόπο εξόφλησης και θα ξεκινήσει η διαδικασία μόνη της μέσα από το ταμείο. Αφού γίνει λοιπόν η απόφαση της εξαγοράς και βγει η σχετική πράξη, από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να βγει και η οριστική πράξη συνταξιοδότησης του συζύγου σας. Α, δηλαδή αυτό είναι το τελευταίο σκαλί, αυτό που μένει. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα μαζί με τον Διονύση τον Τεμπονέρα να δούμε μέχρι την Κυριακή είναι η προθεσμία που έχει κάποιος για να δηλώσει την ασφαλιστική κλίμακα των εισφορών που θέλει να πάρει. Ακριβώς, Σοφία. Λίγη 31 πρώτου η προθεσμία για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, προκειμένου να μπορέσουν να δηλώσουν την κλίμακα που επιθυμούν. Επαναλαμβάνουμε, η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική για όλο το έτος, δεν μπορεί να αλλάξει δηλαδή μεσούς της χρονιάς. Άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε και σε μια οικονομικά ανώμαλη περίοδο εντός εισαγωγικών. Καταλαβαίνετε ότι αυτή απόφαση μπορεί να κυνηγά εντός εισαγωγικών τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες φυσικά για όλη τη χρονιά. Έχουμε 6 διαφορετικές κλίμακες από 220 ευρώ μέχρι 576 ευρώ, ενώ υπάρχει και η κλίμακα η εισαγωγική για όσους δεν έχουν κλείσει 5 χρόνια στην ασφάλιση, όπου ξεκινάει από τα 136 ευρώ. Αντίστοιχα, θα πρέπει να γίνει επιλογή και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, όπου υπάρχει επικουρικό ταμείο, ή στον κλάδο εφάπαξ πρόνοιας δηλαδή, όπου εκεί έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε 3 διαφορετικές κατηγορίες. Σε περίπτωση που δεν κάνουμε τη σχετική επιλογή, το σύστημα αυτόματα μας πετάει στην κλίμακα την οποία είχαμε δηλώσει το προηγούμενο έτος, δηλαδή το 2020. Προσοχή, επαναλαμβάνω, μέχρι την Κυριακή είναι η τελευταία η καταληκτική ημερομηνία για την επιλογή. Πάντως, οι περισσότεροι από ό,τι βλέπουμε και σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη κατηγορία επιλέγουν. Ακριβώς. Έχουμε ξαναπεί λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια στην ασφάλιση και πρόκειται να βγουν στη συνταξιοδότηση το αμέσως επόμενο διάστημα, εντός 2, εντός 3 ετών, δεν έχουν λόγο να πηγαίνουν σε πάρα πολύ υψηλές κλίμακες, καθώς η ανταπόδοση δεν είναι πάρα πολύ υψηλή. Καλό λοιπόν είναι να πηγαίνουν πέρεξ της τρίτης κλίμακας, κυρίως αυτοί οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν πάνω από 25 έως 30 χρόνια ασφάλισης και πρόκειται να βγουν τα επόμενα χρόνια στην σύνταξη. Προσοχή όμως, και εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι ο υπολογισμός των πλασματικών χρόνων σε περίπτωση που ζητήσουμε τέτοιους πλασματικούς χρόνους συνδέεται άμεσα με την επιλογή κλίμακας την οποία θα έχουμε δηλώσει μέχρι την Κυριακή. Άρα είναι ένα επιπλέον επιχείρημα εδώ, γιατί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κυρίως σε αυτούς που είναι κοντά στην συνταξιοδότηση, διότι αν δηλώσουν υψηλή κλίμακα, την έκτη για παράδειγμα, αυτόματα σε περίπτωση που χρειαστούν πλασματικά έτη θα πρέπει να πληρώσουν και ένα πολύ μεγάλο ποσό στην εξαγορά. Άρα ιδιαίτερη προσοχή, καλή ενημέρωση για να γίνει σωστή επιλογή. Σε πολύ λίγο θα δούμε μαζί με τον Διονύση Τεμπονέρα τι γίνεται με το μπόνους βαρέα και ανθυγινά στις συντάξεις αυτές.
Πάμε, πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες πληρωμές. Πόσα χρήματα μας ρωτάνε πάρα πολύ δίνονται στην επιστρεπτέα 5, γιατί ακούμε για 1.000 ευρώ, 4.000 και 2.000. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι θα πάρουν αυτά τα ποσά. Αν με επιτρέπετε, κυρία Μίτλη, να προσθέσω στα λεγόμενα του κυρίου Τεμπονέρο ότι εγώ στο γραφείο μου από τους επαγγελματίες με τους οποίους συνεργάζομαι, κυρίως στη χαμηλότερη κλίμακα επιλέγουμε. Και όσοι είναι, μόλις έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους, την αμέσως πιο χαμηλή που δίνει το σύστημα. Δυστυχώς η κατάσταση είναι τέτοια ώστε και να θέλουν να πληρώσουν περισσότερα, δεν μπορούν. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Από εκεί και μετά, όσον αφορά λοιπόν την επιστρεπτέ προκαταβολή 5, οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή θα κάνουν τη διαδικασία και θα δουν στο λογαριασμό τους αν τελικά μπορούν να λάβουν ποσότητα, το λιγότερο το οποίο δίδεται είναι 1.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Το ανώτατο όριο της ενίσχυσης είναι τα 100.000 ευρώ, ανάλογα βέβαια με την πτώση του τζίρου που παρουσιάζει η επιχείρηση, όπως είπαμε, κατά τους μήνες από το Σεπτέμβριο ως και το Δεκέμβριο του 2020, σε σύγκριση βέβαια με τους αντίστοιχους μήνες του 2019. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι μην ξεχαστείτε, μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου πρέπει να μπείτε να κάνετε την αίτησή σας. Και επίσης, όπως ρώτησε και ο τηλεθεατής, κυρία Μίτλη, πριν από λίγο με το μήνυμα που σας έστειλε, θα πληρωθείτε την αναστολή του Ιανουαρίου μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου το πολύ. Από ό,τι γνωρίζουμε από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Υπουργείο Εργασίας. Ο κύριος Σπύρος είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω τον εργατολόγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριος Τεμπονέρας, σας ακούει. Ναι, ναι. Τον Ιούνιο που γίνομαι 60, λέω να βγω με μειωμένη στα βαρέα. Θα έχω 11.650 ένσημα. Το 2000 έχω ένα χρόνο, 2000 με 2001 έχω ένα χρόνο ταμείο. Αυτά τα ένσημα μπορώ να τα προσμετράνε για να συμπληρώσω 12.000. Προσέξτε, για να καταλάβετε. Όταν έχουμε διατάξεις βαρέων και κυρίως τη διάταξη η οποία λέει ότι μπορείτε να φύγετε σε μειωμένη σύνταξη από τα 60 και μετά, εφόσον έχετε 10.500 ένσημα, τουλάχιστον από αυτά τα 7.500 θα πρέπει να είναι βαρέα. Στην περίπτωση αυτή δικαιούστε πλήρη σύνταξη από την ηλικία των 62 και μετά και μειωμένη από τα 60. Ναι. Πρακτικά έχετε μια μείωση 12% η οποία αφορά μονάχα το κομμάτι της εθνικής σύνταξης. Για να υπολογιστεί το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, και εδώ έρχομαι στο ερώτημά σας, εφόσον κάνετε χρήση του Ταμείου Ενεργείας, αυτός ο χρόνος δεν υπολογίζεται για προσάυξη της σύνταξης. Υπολογίζεται μόνο για να θεμελιώσετε δικαίωμα. Άπαξ και εσείς λοιπόν έχετε ήδη συμπληρώσει τα 1.500 ένσημα αυτή τη στιγμή, έχετε αρκετά παραπάνω, ο χρόνος Ταμείου Ενεργείας δεν σας προσφέρει απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα τεκμήρια, καθώς και με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Αναστέλλονται, κυρία Μακρυδάκη. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι προκειμένου να υποβάλουμε τη φορολογική μας δήλωση και να λάβουμε το αφορολόγητο, θα πρέπει να έχουμε το 30% σε δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Εξαιρούνται κάποιες ομάδες φορολογούμενων. Και αν δεν καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε το 30%, τότε έχουμε ένα 22% πέναλτι φόρο που πληρώνουμε. Δρομολογείται η διαδικασία εξής αυτή τη στιγμή. Το 30% να μην είναι απαιτητό προκειμένου να λάβουμε το αφορολόγητο, που σημαίνει ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένα 20% ή 10% απαιτητό. Αυτό βέβαια το Υπουργείο Οικονομικών θα το εξετάσει την περίοδο που οι τράπεζες θα δώσουν τα ποσά που έχουν καταφέρει οι πολίτες να δαπανίσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και ανάλογα θα κυμανθεί το ποσοστό που θα είναι απαιτητό. Βεβαίως, καλό θα ήταν να μην υπάρχει και καθόλου τέτοια αναγκαιότητα για δαπάνηση, προκειμένου να μην υπάρχει και σύγχυση των φορολογούμενων και στις φορολογικές δηλώσεις πώς το σύστημα ηλεκτρονικά θα καταφέρει να διεκπεραιώσει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Και από εκεί και μετά, βεβαίως, αυτοί οι οποίοι δεν απαιτείται να συγκεντρώσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής το αφορολόγητο, ενδεχομένως τα επίπεδα αυτών, η κλίμακα αυτή να αυξηθεί. Δηλαδή να μπουν και άλλοι άνθρωποι, ίσως οι πληττόμενες επιχειρήσεις, οι κλειστές επιχειρήσεις,
οι επαγγελματίες, γιατί μην ξεχνάμε ότι για φέτος, για πρώτη χρονιά από ό,τι γνωρίζουμε, είναι και οι επαγγελματίες αυτοί οι οποίοι θα πρέπει, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα μαγαζιά και οι επιχειρήσεις που θα πρέπει να συγκεντρώσουν 30% αποδείξεις προκειμένου να λάβουν αφορολόγητο. Εγώ θα το κρατήσω αυτό που, γιατί για το γεγονός ότι αναστέλλονται λοιπόν και τα τεκμήρια αλλά και οι ηλεκτρονικές αποδείξεις, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει το Υπουργείο. Από την άποψη ότι κάποιος μπορεί να έχει συγκεντρώσει, κάποιος που είχε ένα μισθό 1500 ευρώ ή 1000 ευρώ και έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή με τις αναστολές στα 534, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να καλύψει για τα τεκμήρια του. Αλλά πρέπει να σκεφτούν στο Υπουργείο και κάτι άλλο. Έχουμε πει πολλές φορές το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά. Τα 100 ένσημα που χρειάζεται, και θα το συζητήσουμε και μαζί με τον Διονύση τον Τεμπονέρα, που λέμε ότι χρειάζεται, κάποιος δεν τα έχει συγκεντρώσει μέσα στο 2020, τα πετούμενα έτσι ώστε να στεξοδοτηθεί. Ας το δει το Υπουργείο, μήπως κάνει μια εξαγορά πλασματικών, για να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος, γιατί μπορεί για αυτά τα ένσημα που δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει αυτή τη δύσκολη χρονιά, γιατί έμεινε άνεργος, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, καταλαβαίνετε τι δύσκολο είναι. Και με αφορμή και με τα μεταβατικά όρια, λοιπόν, που μια μπορεί να τον οδηγήσουν συνθήκη, λοιπόν, αυτό, κύριε Τεμπονέρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, Σοφία, είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή κυρίως με τους εργαζόμενους στον επισητισμό και στον τουρισμό. Είναι πολλές οι επιχειρήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, εκείνες οι οποίες δεν άνοιξαν καθόλου το τελευταίο διάστημα. Με αποτέλεσμα, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι κοντά στην ταξιοδότηση να μην μπορούν να συμπληρώσουν ούτε τις 100 ημέρες ανά πενταετία, ανά έτος που χρειάζεται ουσιαστικά για να μπορέσει κάποιος να θεμελιώσει τουλάχιστον το δικαίωμα μειωμένης σύνταξης. Αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο ευθύνονται οι ίδιοι, είναι μια αντικειμενική συνθήκη η οποία οφείλεται ξεκάθαρα στην πανδημία. Οπότε εκεί είναι ακόμα περισσότερο επιτακτικό, τουλάχιστον για το 2020 που είχαμε αυτή τη μεγάλη ανατροπή, να υπάρξει μια σχετική πρόβλεψη από πλευρά του Υπουργείου Εργασίας και Ιδιωτικών Υποθέσεων. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και κρεμή συντάξεις, με αφορμή βεβαίως και ακούγοντας όλοι οι τηλεθεατές μας και ο κόσμος ότι θα αλλάξουν τα όρια. Αν δεν έχεις θεμελιώσει, υπάρχουν τα όρια και σε πηγαίνει σε άλλη ηλικία, μάλλον σε άλλη χρονολογία που θα βγει στη σύνταξη. Καταλαβαίνετε, έχει οδηγήσει γρήγορα να πάμε να κάνουμε αίτηση συνταξιοδότησης, έτσι ώστε να κατοχυρώσουμε και να μην χάσουμε και το ποσό της σύνταξης. Σοφία, να πούμε καταρχήν ότι δεν χρειάζεται πανικός. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Τσακλόγλου μέσα στη Βουλή δήλωσε ξεκάθαρα σε απάντηση βουλευτή της αντιπολίτευσης ότι τα μεταβατικά όρια ηλικίας εξακολουθούν και ισχύουν και μετά το 2022. Άρα αυτοί οι οποίοι έχουν βγει με συντάξεις, μητέρες ανηλίκων, μητέρες αναπήρων παιδιών, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και ούτω καθεξής, αυτοί συνεχίζουν και μπορούν να βγουν εφόσον συμπληρώνουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και μετά το 2022. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν ούτε πανικού, ούτε να φεύγουν αυτή τη στιγμή σε μειωμένες συντάξεις, φοβούμενοι αλλαγές από το 2022 και μετά. Προσοχή, δεν λέμε ότι δεν μπορεί να αλλάξουν αρκετά πράγματα από το 2022 και μετά, και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν αλλαγές. Όσον αφορά όμως τα όρια ηλικίας, αυτοί οι οποίοι έχουν είτε θεμελιώσει δικαίωμα, δηλαδή έχουν και το χρόνο ασφάλισης και την ηλικία, είτε έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα, έχουν δηλαδή το χρόνο ασφάλισης, αλλά προσδοκούν την ηλικία να τη συμπληρώσουν τα επόμενα χρόνια, εφόσον είναι στα μεταβατικά όρια αυτά, δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά τις εκκρεμείς συντάξεις, το Υπουργείο κινήθηκε αναγνωρίζοντας φυσικά το πρόβλημα. Έχουν εξεπεράσει 360.000 εκκρεμότητες αυτή τη στιγμή οι συντάξεις σε κύριες επικουρικές και εφάπαξ παροχές. Οπότε δημιουργήθηκε μια ειδική ομάδα με συμμετοχή και επικεφαλής έναν project manager, ο οποίος θα ασχοληθεί συγκεκριμένα με το θέμα αυτό. Εκεί βεβαίως θυμίζουμε ότι είχε περάσει διάταξη νόμου μέσα στο τελευταίο νομοσχέδιο, όπου έδινε δυνατότητα είτε μετακίνησης υπαλλήλων εντός του δημοσίου, είτε με την ανάθεση σε μέσω συμβάσεων έργου σε παλαιούς συνταξιούχους των ασφαλιστικών ταμείων που είχαν απασχοληθεί στην απονομή συντάξεων, είτε βεβαίως και με την πρόσληψη προσωπικού, προκειμένου να υπάρξει σχετικό ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα επικεντρωθεί κυρίως στην απονομή και διεκπαιρέωση των παλαιών συνταξιοδοτήσεων, αυτών δηλαδή οι οποίοι έχουν πάρει ή ήταν να πάρουν σύνταξη πριν το 2020, το 2017, 2018, 2019. Δυστυχώς η καθυστέρηση ακόμα εξακολουθεί και υπάρχει. Η πανδημία επιτείνει το πρόβλημα ακόμα περισσότερο, καθώς βάσει νόμου πλέον το 50% του προσωπικού και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα βρίσκεται στις καθεστώσεις τηλεργασίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με την τηλεργασία είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει ο ΕΦΚΑ, ο οποίος πρακτικά τους τελευταίους μήνες είναι σε ένα καθεστώς υπολειτουργίας. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σήμερα ανακοινώθηκε, για να το πούμε και αυτό, η παράταση της τηλεργασίας μέχρι 28 Δευτέρου, με το μονομερές δικαίωμα του εργοδότη, δηλαδή να θέτει τον εργαζόμενο σε καθεστώς τηλεργασίας, και βεβαίως αυτό θα συνδυαστεί και με τις αλλαγές
αλλαγές στα ωράρια αποχώρησης και προσέλευσης των εργαζομένων, όπου εντός διόρου, ανά μισάωρο, μπορούν να έρχονται σε διαφορετικές ώρες, προκειμένου να μην υπάρχει συσχετισμός. Πάντως περιμένουμε, επειδή μας ρωτάτε πάρα πολύ. Είπαμε λοιπόν μέχρι την Κυριακή δηλώνουμε, κάνουμε και τις δηλώσεις για την αναστολή και αναφερόμαστε στις πληρωμές που θα γίνουν αρχές Φεβρουαρίου μέχρι 10, από 4 έως 10 για τον Ιανουάριο. Πολύ σωστά, και έχουμε δυνατότητα να κάνουμε και ορθή επανάληψη. Και βεβαίως εδώ να θυμίσουμε στους τηλεθετές ότι μέχρι και 31 του Γενάρη είναι να διορθώσετε και το ποσοστό το οποίο πρέπει να λάβετε από τη μείωση του COVID, τη διορθώση COVID. Για όλο το 2020, από τότε που ξεκίνησαν οι αιτήσεις αυτές μέχρι και το Δεκέμβριο, γίνονται μέχρι 31 του Γενάρη. Και εδώ, κυρία Μίτιλη, να τονίσουμε το εξής, ότι παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα. Ποια είναι αυτά? Κάποιοι δεν έχουν ακόμη καν λάβει το 30% που έπρεπε να λάβουν από τους αρχικούς μήνες των μειώσεων. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν λάβει το 50% μέσα στο Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Το Τάξης, όπου έχει δει λάθη, έχει στείλει μηνύματα για να γίνουν αυτές οι διορθώσεις αυτών ακριβώς των δηλώσεων. Και ένα σφάλμα το οποίο προ λίγων ωρών πριν ξεκινήσει η εκπομπή συζητούσαμε με έναν τηλεθεατή που μας είχε καλέσει, είναι το εξής, ότι κάποιοι έχουν ένα μισθωτήριο της τάξης, για παράδειγμα, των 400 ευρώ. Στο μυαλό τους όμως λαμβάνουν 450 ευρώ και έχουν την εικόνα ότι και καλά έχουν κάνει διόρθωση του μισθωτήριου. Εάν το μισθωτήριο που είναι σε ισχύ, φαίνεται ότι λαμβάνετε 400 ευρώ. Εσείς παίρνετε 450 και δηλώνετε στη φορολογική σας δήλωση ότι εισπράτετε 450. Δεν κάνετε φοροδιαφυγή, είσαστε ολόσωστοι. Και πάτε και κάνετε τη δήλωση COVID για 450 ευρώ, επειδή δεν συμφωνεί το ηλεκτρονικό μισθωτήριο με τη δήλωση COVID, δεν θα λάβετε κανένα ποσό. Γι' αυτό κάντε διόρθωση πρώτα στα μισθωτήρια. Προλάβετε, μιλήστε με το φοροτεχνικό σας μέχρι τέλος του μήνα να δίνω όλα σωστά προκειμένου τελικά να πληρωθείτε. Πάντως αυτό τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση που μας είπατε, θα δούμε κάποιο μήνυμα από την ΑΕΔΕ? Βεβαίως, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχει στείλει μήνυμα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχει ενημερώσει όλους τους φορολογούμενους, αλλά για να μπορέσει ο φορολογούμενος να το δει, πρέπει να μιλήσει με το φοροτεχνικό του να μπει στο σύστημα. Γι' αυτό μην κάθεστε. Επικοινωνήστε με το λογιστή σας για να γίνουν σωστά όλες οι ενέργειες. Πάντως να πούμε ότι τον Νοέμβριο, επειδή μας καλείτε καθημερινά και παίρνουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, να ξέρετε ότι οι πληρωμές θα πιστωθούν τα χρήματα μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Επειδή ξεκίνησαν στις 18 Ιανουαρίου, δεν σημαίνει, επειδή μέχρι στιγμής δεν τα έχετε λάβει, ότι έχει γίνει κάποιο λάθος και αν δεν έχετε πάρει και κάποιο μήνυμα. Περιμένετε μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Στη συνέχεια έπεται ο Δεκέμβριος, όπου θα γίνει μέχρι μέσα Φεβρουαρίου, και καταλαβαίνετε, συνεχίζουμε έτσι. Οι πρώτοι μήνες από τον Νοέμβριο, πριν τον Νοέμβριο που μας ρωτάτε, για παράδειγμα από τον Μάρτιο, έγιναν τότε οι συμψηφισμοί που είχε γίνει με τον ΕΝΦΕ και το φόρο εισοδήματος. Πολύ σωστά. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, κυρία Μίτιλη, που δεν υπάρχουν λάθη στις αιτήσεις COVID, ούτε στα μισθωτήρια, και οι φορολογούμενοι δεν έχουν δει συμψηφισμούς. Έχω μιλήσει προσωπικά με το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών προ δύο ημερών και μου απάντησε ότι να μην ανησυχούν καθόλου οι πολίτες, θα δουν το συμψηφισμό μέχρι τέλος του μήνα. Θα γίνουν οι συμψηφισμοί, δεν θα τα χάσετε τα χρήματα. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτό το τριπλό, και ποιο είναι αυτό το τριπλό μπόνους, τις συντάξεις για τα βαρέα και ανθυγινά, και τι να περιμένουν και όλοι οι τηλεθεατές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ενδεχομένως, Σοφία, οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγινά είναι εκείνοι οι οποίοι δεν πρέπει να ανησυχούν καθόλου το τελευταίο διάστημα, ούτε βεβαίως από την αποστροφή της έκθεσης Πισαρίδη, όπου ρητά αναφέρει ότι ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές από το 22 στα όρια ηλικίας, ούτε βεβαίως από την βαρολογία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αναστάτωση. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι εργαζόμενοι στα βαρέα ήταν αυτοί οι οποίοι εξαιρέθηκαν από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας και το 2015. Άρα δηλαδή έχουν περάσει μια περίπου 8 ετία μέχρι σήμερα, όπου δεν είχαμε μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Από εκεί πέρα όμως έχουμε αρκετές ειδικές κατηγορίες, κυρίως γυναίκες αλλά βεβαίως και άνδρες, οι οποίοι βγαίνουν με ευνοϊκότερες διατάξεις έναντι των γενικών διατάξεων. Για παράδειγμα, κυρίως ενδιαφερόμενες είναι οι γυναίκες, οι οποίες μέχρι 31 Δεκάτου του 2010 είχαν τουλάχιστον 4.500 ένσημα, εκ των οποίων 3.600 βαρέα και 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη. Ήταν αυτή η μεταβολή η οποία έγινε για το 2019, όπου αύξησε το χρόνο μέσα στον οποίο κάποιος πρέπει να συγκεντρώσει ορισμένο αριθμό βαρέων για να βγει σε πιο ευνοϊκό όριο ηλικίας. Αυτό ήταν τα 55 για το 2010.
10 για τις γυναίκες και εξακολουθεί και παραμένει το 55ο έτος μέχρι και σήμερα, εφόσον είχαν τις ίδιες προϋποθέσεις το 2011 το όριο ηλικίας είναι τα 56 και το 2012 το όριο ηλικίας είναι τα 57. Για όσους συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις αυτές από το 2013 και μετά, έχουν εξισωθεί τα όρια ηλικίας και για γυναίκες και για άνδρες, πρέπει να είναι τουλάχιστον σε ηλικία 62 ετών. Υπάρχει βέβαια και ειδικότερη διάταξη για αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλο αριθμό βαρέων στην ασφάλιση, δηλαδή αυτούς που έχουν τουλάχιστον 10.500 και 7.500 βαρέα ένσημα. Υπήρχε μεταβατική διάταξη που ξεκινούσε από τα 55 έτη και αυξανόταν κατά 9 μήνες σταδιακά. Από το 2015 και μετά έχουν εξισωθεί και εκεί οι προϋποθέσεις των βαρέων για άνδρες και γυναίκες. Όπως και ο τηλεθεατής μας που κάλεσε πριν, έχει δυνατότητα να βγει σε πλήρη σύνταξη από τα 62, με τουλάχιστον 10.500 εκ των οποίων 7.500 βαρέα. Υπάρχει όμως η εξτρά δυνατότητα να βγει κάποιος σε μειωμένη σύνταξη από τα 60 και μετά. Να πούμε ότι το ποσοστό της μείωσης εδώ είναι 12% ή 6% για κάθε έτος πριν την πλήρη συνταξιοδότηση. Πρακτικά αυτό αφορά μονάχα το κομμάτι της εθνικής σύνταξης, αλλά δεν έχουν μεγάλες απώλειες αυτές οι κατηγορίες των ασφαλισμένων που φεύγουν σε πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Είναι πολύ μικρή η ποινή της τάξης των 50 ή 60 ευρώ, άρα δεν είναι μια απαγορευτική επιλογή για αυτούς που έχουν ειδικά μεγάλο αριθμό στην ασφάλιση, ενώ ταυτόχρονα παίρνουν και μια σχετική προσάυξηση στον υπολογισμό της σύνταξής τους, καθότι οι εργαζόμενοι στα βαρέα έχουν καταβάλει περισσότερες εισφορές από τους κοινούς ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν μια καλύτερη απόδοση και στη συνταξιοδοτική παροχή, στη σύνταξή τους δηλαδή, όταν έρθει η ώρα και την λάβουν. Είναι μια κατηγορία για την οποία δεν περιμένουμε αλλαγές από το 2022 και μετά. Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν αλλαγές βεβαίως για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους. Πάντως αυτό με τις αλλαγές μετά το 2022 και με τα όρια, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχει προκαλέσει καθημερινές ερωτήσεις εδώ των τηλεθεατών μας, στο να ρωτάνε εάν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν ανάλογα με τον αριθμό των ενσήμων ή με την ηλικία. Πάντως να πούμε ότι όσοι θεμελιώνουν μέσα στο 2021, δεν έχουν πρόβλημα να φοβούνται. Δεν έχουν πρόβλημα και το ξαναλέμε. Θεμελιώνω δικαίωμα σημαίνει έχω χρόνο ασφάλισης και ηλικία. Η διαφορά από την κατοχύρωση δικαιώματος είναι ότι έχω τον χρόνο ασφάλισης, π.χ. 25 ετία στο δημόσιο, δεν έχω όμως ακόμα συμπληρώσει την ηλικία γιατί συμπληρώνω μετά από 1, 2 ή 3 χρόνια. Με βάση τις σημερινές υφιστάμενες ρυθμίσεις, δεν επηρεάζονται ούτε τα θεμελιωμένα ούτε τα λεγόμενα κατοχυρωμένα δικαιώματα. Άρα δεν υπάρχει κίνδυνος ούτε για πανικό, ούτε λόγος πανικού μάλλον, ούτε βεβαίως υπάρχει λόγος κάποιος να φεύγει άρον-άρον στη σύνταξη πριν το 2022. Χρειάζεται ψυχραιμία, σωστοί υπολογισμοί, καλή ενημέρωση, να έχουμε ακριβώς τους χρόνους ασφάλισης προκειμένου να έχουμε ενημερωθεί πότε ακριβώς συμπληρώνουμε τις χρονικές προϋποθέσεις για να μην βρεθούμε προεκπλήξεως όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης. Πάμε τώρα μαζί με τη Φιλοθέτη Μακρυδάκη να δούμε για ποιους ΚΑΔ παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων του Ιανουαρίου. Κυρία Μίτηλη, παρατείνεται λοιπόν η προθεσμία καταβολής της δόσης του Ιανουαρίου όσον αφορά τις ρυθμίσεις και τις διευκολύνσεις τιμητικής καταβολής οφειλών στα ελεκτικά κέντρα και στις ΔΟΗ και παρατείνεται για έναν αριθμό ΚΑΔ, κωδικών δραστηριότητας, που ήταν κλειστές. Βεβαίως, οι τηλεθεατές μπορούν να απευθυνθούν στην εκπομπή σας και να τους απαντήσουμε ακριβώς με βάση τον ΚΑΔ που διαθέτουν, αν μπορούν να λάβουν της εύνοιας αυτού του συγκεκριμένου μέτρου. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση λοιπόν? Όσοι έχετε ρυθμίσει, πολύ απλά δεν έχετε καμία υποχρέωση να πληρώσετε τη δόση της ρύθμισής σας του Ιανουαρίου και αυτή απλά η δόση θα προστεθεί στο τέλος της συγκεκριμένης ρύθμισης. Πάμε να απαντήσουμε και σε αρκετές ερωτήσεις των τηλεθεατών μας. Πολλές ερωτήσεις, Διονύση Τεμπονέρα, είναι σχετικά με αυτή την αποσχόληση. Περιμένουν και πιστεύαν ότι θα πιστωθεί και στο τα αναδρομικά για το 30%, λοιπόν, ακόμα είναι στο 60%. Κάποιοι ανησυχούν και λένε πότε θα γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε διαφορετικά σενάρια αυτή τη στιγμή. Το πιο αληθοφανές, ας το πούμε έτσι, με βάση τις εξαγγελίες. Ακριβώς. Με βάση τις εξαγγελίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι το Μάρτιο θα είναι, μήνας πληρωμής. Θυμίζω ότι έχουμε αρκετές κατηγορίες. Έχουμε, για παράδειγμα, όχι μόνο τους απασχολούμενους συνταξιούχους που περιμένουν τα αναδρομικά από τη μείωση της πέναλτι λόγω της απασχόλησης από το 60% στο 30%. Έχουμε βεβαίως την πολύ μεγάλη κατηγορία για εκείνους οι οποίοι έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και περιμένουν να πάρουν τα αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2019. Σορεύονται, Σοφία, πολλά χρήματα και από εκεί. Και βεβαίως έχουμε και τα αναδρομικά των κληρονόμων. Θα υπάρξει ένα γύρος πληρωμής από ό,τι φαίνεται στις 10 Φεβρουαρίου για αυτούς που είχαν υποβάλει και τα δικαιολογικά και είχαν τις σχετικές προϋποθέσεις
μέχρι την τελευταία προθεσμία. Οι υπόλοιποι από μέχρι 28 Φεβρουαρίου έχουν δυνατότητα να καταθέσουν τα δικαιολογητικά. Ο χρόνος για τις αιτήσεις έχει ήδη λήξει. Φαίνεται ότι τα χρήματα αυτά, με βάση τις πληροφορίες, θα πιστωθούν πέριξ στις 10 Μαρτίου, οπότε θα μπουν και τα τελευταία χρήματα. Βέβαια, εκεί πέρα μένει να δούμε αν θα υπάρξει κάποια σχετική παράταση, καθώς υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες ακόμα που δεν έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν άμεσα και έγκαιρα τα δικαιολογητικά. Η κυβέρνηση έχει πει από πληροφορίες, από αυτό που γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ότι αν υπάρξει τέτοιο ζήτημα, θα υπάρξει μια παράταση προκειμένου όλοι να μπορέσουν να καταθέσουν τα χαρτιά και να πάρουν τα ανδρομικά που δικαιούνται. Γιατί, κύριε Ντεμπονέρ, ακόμα από ό,τι έχω συνομιλήσει με ανθρώπους που θέλουν να λάβουν τα αναδρομικά των κληρονόμων, δεν έχουν, κυρία Μίτηλη, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μέχρι 28 Φεβρουαρίου, λοιπόν, μπορούν. Δεν έχουν εκδοθεί όμως ακόμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Υπολειτουργούν οι υπηρεσίες, ακριβώς. Υπολειτουργούν οι υπηρεσίες, οπότε μοιραία θα πρέπει, εφόσον πάμε σε καθεστώς καραντίνας μέχρι και τότε, ή αν υπάρξει μια τέτοια ανομαλία, εν πάση περιπτώσει, να δοθεί μια παράταση προκειμένου οι άνθρωποι να μπορούν να επικοινωνήσουν τις υπηρεσίες καταλλήλως. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να τονίσουμε και να πούμε είναι το εξής, ότι από τον Νοέμβριο και μετά πιστώνονται χρήματα στους λογαριασμούς. Νωρίτερα γίνονται οι συμψηφισμοί που έχουμε πει πολλές φορές. Πολύ σωστά. Επειδή όμως μας καλείτε και λαμβάνω αμέτρητα μηνύματα, θέλω να σας πω το εξής. Μην ανησυχείτε, γιατί για τον Νοέμβριο ξεκίνησε, το λέμε πολλές φορές, από 18 Ιανουαρίου μέχρι τέλος έχει να δείτε τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Επίσης, κάτι το οποίο παρατηρείτε και θέλω να το τονίσω, είναι με το IBAN. Επιβεβαιώστε ότι έχετε δώσει το IBAN, διότι σε περσινή φορολογική δήλωση δεν είχαμε δηλώσει. Βεβαίως, πολύ ωραίο αυτό που θίγεται, κυρία Μίτλη. Πάρα πολύ σωστά. Εάν σε παλιότερη φορολογική δήλωση είχατε καταθέσει στη δήλωσή σας μέσα, στο τέλος του σώματος της φορολογικής δήλωσης, το IBAN, το σύστημα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων, δεν το διαβάζει από εκεί προκειμένου να λάβετε το 50% του Νοεμβρίου που δεν έχετε πληρωθεί από τον ικάρη σας. Θα πρέπει λοιπόν σε ειδικό σημείο στο τάξης να γίνει καταχώρηση του IBAN, στο οποίο θα είστε ή ο κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Αν το σύστημα, αυτό που έχουμε παρατηρήσει εμείς οι φοροτεχνικοί, είναι το εξής. Αν το IBAN δεν είναι σωστό, ευτυχώς το σύστημα το αναγνωρίζει και σου λέει ότι ο IBAN δεν είναι σωστός, δηλαδή αν δεν είστε μέσα στο συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό. Πάντως, επειδή εδώ είμαστε μια μεγάλη παρέα, εδώ παρακολουθούμε όλη αυτή έτσι, την εκπομπή, μαθαίνουμε από εσάς, εσείς μαθαίνετε και οι καλύτεροι δημοσιογράφοι, είστε όλοι εσείς από τους δέκτες της τηλεόρασης εδώ που μας στέλνετε βεβαίως και τι μας ενημερώνετε, το τι γίνεται έξω, γιατί εσείς είστε οι πραγματικοί ρεπόρτερ αυτής της εκπομπής. Να πούμε λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις για τα ενοίκια, να πούμε λοιπόν ότι οποιοδήποτε διορθώσει, αν έχετε λάβει μήνυμα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μπορείτε λοιπόν να μπείτε, να δείτε τι λάθος υπάρχει. Έχουμε πει πολλά λάθη τα οποία γίνονται σε ό,τι έχει να κάνει πολλές με τα μισθωτήρια, τα εξηγήσαμε, αλλά όσο αφορά τις πληρωμές. Να πούμε για αυτό που είπατε, για τον κύριο που μας είπε ότι για τις δηλώσεις λοιπόν που από το Μάρτιο, τις παλαιότερες δηλαδή δηλώσεις προηγούμενων μηνών, ότι γίνονται εισηγήσεις στο Υπουργείο, να ανοίξει λοιπόν αυτή η πλατφόρμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό σας το λέω γιατί έχω μπει και το έχω ελέγξει. Μάλιστα. Στο σύστημα, δεν είναι κάτι το οποίο απλά το συζητάμε, αλλά δεν το έχουμε εφαρμόσει ώστε να απλά να είναι μια θεωρία. Είναι και στην πράξη έτσι ακριβώς τα πράγματα. Εάν αυτή τη στιγμή θελήσετε για το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο να δηλώσετε μισθώματα τα οποία έχετε εισπράξει λιγότερα, είτε τα είχατε δηλώσει και θέλετε να τα τροποποιήσετε, είτε τα δηλώνετε για πρώτη φορά, το σύστημα είναι ανοιχτό προκειμένου να μπορέσετε να λάβετε τα χρήματα τα οποία έχετε ξεχάσει, παραλείψατε, δεν το γνωρίζετε, να κάνετε τη συγκεκριμένη ενέργεια για τη δήλωση COVID. Οπότε μην ανησυχείτε. Όσοι έχετε σφάλματα εν κατακλείδη μέχρι 31 του Γενάρη και υποβάλλουμε αρχικές και διορθώνουμε παλιές, και αν δεν υπάρχουν σφάλματα και δεν έχετε πληρωθεί, δεν ανησυχείτε, γιατί τμηματικά σιγά σιγά θα γίνουν οι συμψηφισμοί σε όλους και θα πληρωθείτε όλοι. Και ε9 μπαίνουμε και διορθώνουμε. Και ε9 άνοιξε όλα τα πλατφόρμα. Διορθώνουμε τώρα. Άνοιξε λοιπόν για το 2021
οποιαδήποτε κίνηση έχει γίνει μέσα στο 20, πλατφόρμα για το Ε9 και βεβαίως μπορείτε να μπείτε και να κάνετε τις απαιτούμενες τροποποιήσεις ανάλογα αν θέλετε να αγοράσετε, να πουλήσετε κάποιο ακίνητο, τι ακριβώς χρειάζεται να κάνετε. Πάντως είναι περίοδος, κύριε Τεμπονέρα, διορθώσεων. Είναι περίοδος διορθώσεων, είναι περίοδος που περιμένουμε, περίοδος αιτήσεων, περίοδος αναδρομικών και το επόμενο τρίμηνο θα δούμε τα αποτελέσματα όλων αυτών. Είστε συνεχώς στην επικαιρότητα, οπότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται και νέα θέματα συνεχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Μίτλη, για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4:30. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.